το ζήτη σου, μια έτσι πολύ διαδεδομένη και αρχαία πολεμική τέχνη. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε. Πλέον πολύπλευρη πολεμική τέχνη που υπάρχει σήμερα είναι το ζιουζίτσου. Το ζιουζίτσου είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα αυτοάμυνας. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πότε και πού εμφανίστηκε η συγκεκριμένη τέχνη? Οι πιο φανερές ενδείξεις που έχουμε είναι από τους σαμουράι, από τις φατριές, τις οικογένειες των σαμουράι, οι οποίοι το ανάπτυξαν μέσα στο πεδίο της μάχης. Και πότε, ποια περίοδο χρονική μπορούμε να το εντοπίσουμε κάπου? Βεβαίως, είναι στη φεουδαρχική Ιαπωνία, από τον 7ο μέχρι τον 14ο αιώνα περίπου. Είναι η φανερή εμφάνιση του και η ανάπτυξη του ζιουζίτσου. Και πόσο διαδεδομένη είναι η πολεμική τέχνη του ζιουζίτσου στον κόσμο? Πολύ διαδεδομένη, πάρα πολύ διαδεδομένη. Στην Κύπρο? Αρκετά καλά, αρκετά καλά. Υπάρχουν σωματεία αναγνωρισμένα από τον ΚΟΑ, υπάρχει ομοσπονδία αναγνωρισμένη. Συμμετάσχουμε σε παγκόσμια, σε βαλκανικά, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και υπάρχουν επιτυχίες στην Κύπρο όσον αφορά το άθλημα? Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολλές επιτυχίες. Η πιο πρόσφατη επιτυχία που είχαμε ήταν στους Βαλκανικούς Αγώνες που έγιναν στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο. Κατά την οποία είχαμε μεγάλες επιτυχίες από πολλούς αθλητές από όλα τα σωματεία της Κύπρου. Εμείς συνομιλήσαμε με τον χάλκινο Βαλκανιονίκη Μάριο Πετρίδη για την εμπειρία του. Όπως ο ίδιος μας ανέφερε, οι εμπειρίες από αγώνες του εξωτερικού είναι συγκλονιστικές, αλλά αυτό που ζήτησε ευγενικά από τον ΚΟΑ είναι η μεγαλύτερη προσοχή στα ταλέντα. Ο ΚΟΑ πρέπει να δώσει τη σημασία που δίνει, ας πούμε, όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στον τζουζίτσου, να δώσει ακριβώς την ίδια σημασία. Γιατί όπως είναι και το ποδόσφαιρο άθλημα, και το τζουζίτσου εξίσου είναι ένα άθλημα. Τι σου προσφέρει η συγκεκριμένη πολεμική τέχνη και για ποιο λόγο θα σύστηνε σε κάποιον να ασχοληθεί με αυτή? Εμένα προσωπικά το τζουζίτσου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο σωματικά που βοηθάει αυτό το άθλημα, αλλά και πνευματικά. Σε βοηθάει να έχεις ισορροπία στη ζωή σου, να είσαι ήρεμος, να εξαντλήσεις και το τελευταίο αποθέμα ενέργειας που έχεις μέσα σου και να έχεις πειθαρχία. Για ποιο λόγο να αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ζιουζίτσου? Είναι μια εξαιρετική μορφή αυτοάμυνας, έναν είδος υγιούς άσκησης και πιστεύω ότι βοηθά πάρα πολύ στο να καλυτερεύσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, το χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του, στο να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του. Όσον αφορά την ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με τη συγκεκριμένη πολεμική τέχνη, ο κύριος Αραβής συνέστησε τα 6 χρόνια, χωρίς ωστόσο να είναι ποτέ αργά. Το ζιουζίτσου είναι μια πολεμική τέχνη, η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αθλητικές ικανότητες και συγκεκριμένα σωματικά προσόντα, καθώς βασίζεται σε τεχνικές απλών κινήσεων. Ο κύριος Αραβής τόνισε επίσης πως το αθλητικό μέρος του ζιουζίτσου δεν ισοδυναμεί πλήρως με την τέχνη του ζιουζίτσου.